Και φίλοι του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, η Κυπούπολη, η οποία μετέχει στον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας και την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε την πρώτη της νίκη κόντρα στον Αθηναϊκό με 2-1. Μαζί μας έχουμε τον ποδοσφαιριστή της Κυπούπολης, τον Θόδωρο Βασιλάρη, ο οποίος ήταν και ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος. Θόδωρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πώς ήταν καταρχήν το παιχνίδι με τον Αθηναϊκό, το σχόλιο σου για το παιχνίδι? Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Υπήρχε πίεση, πίεζε αρκετά και ο Αθηναϊκός. Δεν μπήκαν στα μέτρα μας. Δεχτήκαμε πολλές φάσεις, ανταποδώσαμε. Κάναμε το 1-0 μετά από μια πάρα πολύ ωραία σέντρα του Κώστα Σιδέρη και την εξαιρετική κεφαλιά του Μάκρα. Μείωσε ο Αθηναϊκός 1-1 με ένα απίστευτο σουτ, άπιαστο μπορούσα να πω. Και στο 80 αποστημένο έγινε το 2-1 η ομάδα μας. Ωραία. Θόδωρε, μέχρι στιγμής η Κυπούπολη στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχετε μία νίκη και μία ισοπαλία. Ναι, δεν έχουμε κάνει το ιδανικό ξεκίνημα. Αργήσαμε να το βρούμε λίγο, σαν ομάδα, σαν σύνολο γενικά. Βρήκαμε τα πατήματά μας, ξεκινήσαμε από το πέρασμα μας στο κύπελο, την πρώτη φάση που παίξαμε. Περάσαμε νικηφόρα και στη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου που παίξαμε πάλι με την Αγία Παρασκευή. Και από, νομίζω ήταν το έρασμα με την Αγία Παρασκευή, ώστε να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό το κακό κλίμα που είχαμε. Βασικά όχι κακό κλίμα, το κλίμα στα ποδητήρια είναι τρομερό. Η ατυχία που μας ακολουθούσε σε όλα αυτά τα παιχνίδια, που δεν παίρναμε τους βαθμούς. Ακόμα και με τη δόξα Βίρονα που προηγηθήκαμε 2-0 και 3-1, δεν καταφέραμε να πάρουμε το βαθμό. Ωραία. Θόδωρε, τώρα ακολουθεί το παιχνίδι με τα Πετράλωνα. Είναι ένα και αυτό δύσκολο παιχνίδι για μας, όπως κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλουμε να συνεχίσουμε ένα πολύ καλό σερί. Δεν θέλουμε να χάσουμε βαθμούς, ούτε μέσα ούτε έξω εννοείται. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και πιστεύω δεν έχουμε φοβηθούμε τίποτα από εδώ και πέρα. Στόχος της Κυπούπολης είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η εξασφάλιση της παραμονής στην Α κατηγορία. Η εξασφάλισή μας όσο πιο γρήγορα όπως θα πες στην κατηγορία και να κοιτάξουμε, πιστεύω ότι αν συνεχίσει έτσι η ομάδα δεν είναι μόνο η εξασφάλιση, αλλά νομίζω ότι μπορεί να κοιτάξει και πιο ψηλά. Υπάρχουν παίχτες που έχουν μεγάλη εμπειρία, υπάρχουν νέα παιδιά με πολύ ταλέντο. Και θα είναι άδικο απλά για την Κυπούπολη να εξασφαλίσει την παραμονή της κατηγορία. Μπορεί να κοιτάξει πιο ψηλά. Ωραία. Θόδωρε, η συνεργασία σου με τον coach, τον Μανώλη τον Παπαδόπουλο, με τη διοίκηση. Τα άτομα της διοίκησης είναι εξαίρετοι άνθρωποι. Είναι πραγματικά όλοι ένας και ένας. Είναι κάθε μέρα κοντά μας. Ό,τι χρειαστούμε είναι δίπλα μας και μπορώ να πω ότι είναι από τις λίγες διοικήσεις που είναι τόσο κοντά στους παίχτες. Κοντά νοητικά, δηλαδή δεν είναι στα πολιτήρια κάθε μέρα, ούτε έχουν την γκρίνια, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι εκεί που πρέπει, είναι πολύ κύριοι και αυτό που είπα είναι από τις λίγες διοικήσεις που είναι τόσο κοντά και τους νιώθεις τόσο φιλικούς μαζί σου. Ωραία. Και ο coach? Στη σχέση με τον Μανώλη τον Παπαδόπουλο είναι πάρα πολύ καλές μας τα βοηθήρια και αυτός είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος. Άλλωστε έχει παίξει μπάλα σε πολύ υψηλές κατηγορίες και με ομάδες που στα αριστεχνικά ούτε που τις φανταζόμαστε. Πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που τον σέβεσαι εντός και εκτός γηπέδου. Σε υποστηρίζει δηλαδή? Δεν είμαι έκτης, όχι. Γενικά έχω λίγο πάυση από το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχω σταματήσει λίγο να ασχολούμαι. Ολυμπιακός δηλώνω παρόλα αυτά. Ειδικά μπασκετικός Ολυμπιακός. Κόκκινα δηλαδή. Κόκκινα. Από την Κυπούπολη στον παραμένει σε κόκκινα. Ωραία. Θόδωρε, σε ποιον αφιερώνεις τον γκολ που πέτυχες το νικητήριο τέρμα κόντρα στον Αθηναϊκό? Το αφιερώνω όπως κάθε φορά στην κοπέλα μου που έρχεται σε κάθε αγώνα να με δει. Είναι το γούρι σου? Είναι το γούρι μου, ναι, εννοείται. Είναι το γούρι μου. Το όνομά της? Αθηνά. Και στον κόσμο της Κυπούπολης που είναι φανταστικός, δηλαδή από τις λίγες ομάδες που έχω συναντήσει που έχουν τόσο καλό κόσμο, γεμίζουν το γήπεδο, γεμίζουν μετά ακούει χαρδαλιά σε αυτά, αλλά είναι κοντά μας παντού μέσα έξω. Μόνο σε υψηλά σωματεία που είχα παίξει έχω συναντήσει τόσο φανατικό κόσμο με την ομάδα. Ωραία, αναφέρθηκες ότι είστε μια παρέα,
το κλίμα είναι πολύ καλό στα αποδυτήρια. Χωρίς να ξέρω, να φανταστώ ότι το πειραχτήρι στην ομάδα είναι ο Λευτέρης ο Μάκρας. Είναι από τα μεγάλα πειραχτήρια, μαζί με εμένα φυσικά. Κάνουμε τρομερή παρέα. Είμαστε τα παιδιά που βλέπεις μέσα, κυρίως οι μεγάλοι, γιατί οι μικροί, επειδή είναι όντως μικροί, είναι παιδιά σχολείου 18, 17, 16 χρονών, δεν μπορούν να μας ακολουθήσουν. Τις περισσότερες φορές εμείς βρισκόμαστε εκτός γηπέδου, καφέδες, ευρεμαζόμαστε σπίτι και βγαίνει αυτό το οικογενειακό κλίμα, βγαίνει και μέσα και στο βοητήρα και στο γήπεδο. Είμαστε ένα για τον άλλον. Ωραία. Θόδωρε, τι να περιμένουμε από εσένα και από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι με τα Πετράλωνα. Τι υπόσχεται ο Θόδωρος ο Βασιλάρης στους φιλάθλους της Κηπούπολης? Αυτό που έχουμε υποσχεθεί από την αρχή της χρονιάς, ότι θα δίνουμε το 100% του εαυτού μας σε κάθε παιχνίδι. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος δυστυχώς, αλλά θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Ό,τι μπορούμε και να, αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε, όχι απλά την παραμονή μας στην κατηγορία, αλλά μια υψηλή θέση βαθμολογία. Γιατί το αξίζουν πραγματικά. Ωραία. Εγώ να σου ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία. Να είστε καλά. Επιτυχίες και προσωπικές και με την ομάδα. Και γρήγορα γαμπρός με την Αθηνά. Να το ευχηθώ. Να το ευχηθείς, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.